κάνει τις 18 μέρες, είναι μια αφορμή για να βγούμε σε επαφή με αυτό που λέγεται ιστορικό γίγνεσθε, θα το πω εγώ. Διαλέξαμε να παίξουμε το ντοκιμαντέρ του Κούλογλου, το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ που αναφέρεται, όπως λέει και ο τίτλος, στη λάθος πληροφορία, στο πώς δηλαδή οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι με τις ανησυχίες τους κτλ. Κτλ. Κάναν αυτό που θεωρείται ένα από τα ορόσημα της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η λογική μας, και ακριβώς και γι' αυτό καλέσαμε τη Διάντη Καλφακάκου, η οποία συμμετείχε στα αντίστοιχα, στην αντίστοιχη περίοδο στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη και ήταν ανάμεσα στους 36 συγκριθέντες. Και καλοπέρασε και αυτό, όπως και να σχεδόν μισός ο κόσμος τότε που ασχολιόταν με κάτι παραπάνω από αυτό που ζούσε στην καθημερινότητά του. Εμείς εδώ επαρχία είμαστε βέβαια πάντοτε, και να αναφερθώ και προσωπικά, πάντοτε βλέπαμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είναι το 2017 Νοέμβρη και το θεωρούσαμε και λίγο παραμύθι. Κάποιοι ορμαντικοί από εμάς λέγαμε για ποιο λόγο δεν ήμουν ανάγκη και εγώ εκεί. Κρίναμε ότι θα ήταν πολύ πιο ζωντανό και θα αποκαταστούσαμε ακριβώς και αυτούς τους ανθρώπους στη μνήμη μας, για να μην είναι αυτό που έχουν συνηθίσει να γίνεται η 17 Νοέμβρη δοξολογία, μετά μαρτυριολογία, στο τέλος γίνεται ένα μνημόσυνο. Θέλαμε να είναι κάτι πιο ζωντανό, να δείξουμε ακριβώς πώς οι απλοί άνθρωποι, όταν οι κοινωνικές συνθήκες το επιβάλλουν και βρίσκονται και οι ήρωες γίνονται έτσι ακριβώς και οι ηγέτες αναδεικνύονται ακριβώς μέσα από αυτή τη διαδικασία. Την κοινωνική διαδικασία πιστεύουμε ότι και η Ρία Καλφακάκου είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που δεν χρειάστηκε ποτέ, εμείς την γνωρίζουμε από καιρό και για τη συνειδητότητά της, και δεν χρειάστηκε ποτέ να εξοργυρώσει ούτε δάφνες ούτε τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω, Ρία, αν θέλετε να πει κάτι. Πιστεύω θα έχουμε το χρόνο αμέσως μετά τις μαρτυρίες των ανθρώπων να μιλήσουμε.